Για να περάσουμε λίγο στην συνέντευξη του Παναγιώτη Γυρίνη. Ακούστε τη συνέντευξη και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν τα σχόλια. Λοιπόν, είμαστε στο γραφείο του Δημάρχου Αλεξάνδρειας, του Παναγιώτη Γυρίνη. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι υπήρχε η βούληση να δοθεί μια συνέντευξη στο κανάλι μας, αλλά να δοθεί μετά την συνέντευξη τύπου που θα δινόταν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης με αφορμή τα τελευταία γεγονότα. Αλλά επειδή ανηλυμένες υποχρεώσεις υποχρεώνουν τον Δήμαρχο να λείψει αύριο και μεθαύριο, ήρθαμε σήμερα εκτάκτως Κυριακή και τον ευχαριστούμε για αυτό που μας δέχτηκε. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Καυτεράνη. Θέλω να ευχηθώ σε εσάς και σε όλους τους δημότες και όλους όσους μας παρακολουθούν χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και όλα θα πάνε καλά εφόσον υπάρχουν όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσω, κύριε Δήμαρχε, να βάλω ένα-ένα τα ζητήματα τα οποία σχολιάζει η κοινωνία. Και ξεκινώ πρώτα απ' όλα από μία μορφή την οποία έκανε η κυρία Κουρκουτά σε ένα κείμενό σας απαντητικό στα όσα συμβαίνουν. Γράψατε στο τέλος τελευταία παράγραφο «Μη βιάζετε να αυτοκτονήσει». Τώρα προφανώς εγώ αντιλαμβάνομαι το αλλά θα ήθελα μία διευκρίνηση από μέρους σας γιατί έχει εγκυρώσει. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το ξεκαθαρίσω αυτό. Πράγματι υπάρχει αυτό το γραφόμενο, υπάρχει αυτή η λέξη κάτω από ένα δικό μου κείμενο που αυτό απορρέει από τα όσα έχω διαβάσει και όσα έχω παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες από τις κινήσεις, πολιτικές κινήσεις της κυρίας Κουρκουτά. Η λέξη «μη βιάζεστε να αυτοκτονήσετε» έχει ένα και μοναδικό νόημα. Πολιτικά μη βιάζεστε να αυτοκτονήσετε. Εδώ που τα λέμε και αλλιώς να τη λέγατε, της είπατε «μη βιάζεστε να αυτοκτονήσετε». Δεν της είπατε να αυτοκτονήσει κιόλας, θα μας πάρουμε έτσι, και ετοιμολογικά. Και έτσι όπως το λέτε εσείς, θέλουμε να την προστατεύσουμε κιόλας. Είτε πολιτικά, είτε όπως άλλος. Ναι. Ήταν μια παρανόηση για να μην παίρνει έκταση, δηλαδή γιατί θεωρώ λίγο ότι αδικεί και το πολιτικό επίπεδο, το επίπεδο των στελεχών της περιοχής μας, που είναι ψηλό. Λοιπόν, συμφωνώ. Τώρα θέλω να ρωτήσω, τι συνέβη, πού ήταν το πρώτο λάθος που έγινε και μπήκε ο Δήμος σε μια περιπέτεια? Όλα ξεκίνησαν, κύριε Καυτεράνη, από την αδυναμία της αρχηγού του ψηφοδελτίου «Μαζί αλλάζουμε», του να συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο έτσι όπως πρέπει, όπως το απαιτεί ο νομοθέτης, ούτως ώστε να μπει στη διαδικασία των εκλογών στη συνέχεια. Γι' αυτό αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν ευθύνεται κανείς άλλος, δεν ευθύνεται ο Δήμαρχος, δεν ευθύνεται η παράταξη δική μου, ευθύνεται καθαρά η ίδια και οι άνθρωποι οι οποίοι τη στελέχωσαν σε αυτή την προσπάθεια. Ναι. Τώρα, το δεύτερο που θέτει μετεπιτάσσεως η κυρία Κουρκουτά είναι ότι σας ζητάει να πάμε άμεσα σε εκλογές και να μην ασκήσετε το δικαίωμα που έχετε σε τριτοβάθμιο επίπεδο να πάτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό ζητάει η κυρία Κουρκουτά, όμως εγώ θέλω να της κάνω ένα ερώτημα. Είναι σίγουρη ότι θέλει να πάμε σε εκλογές? Η ευκαιρία του να πάμε στις εκλογές, τον χρόνο που επροβλέπεται από τον νόμο, υπήρχε. Την είχε στα χέρια της. Επιτρέψτε μου να πω ότι κατά την άποψή μου εσκεμμένα της απέφυγε. Αυτό όμως είναι μια δική μου άποψη, μια προσωπική μου θέση. Ας πάμε στα παρακάτω. Μάλιστα. Τώρα, η κυρία Κουρκουτά έδωσε μια συνέντευξη. Στη συνέντευξη αυτή, οφείλω να ομολογήσω ότι την παρακολούθησα εκ του μακρότερ, σε αναμετάδοση δηλαδή, γιατί δεν κληθήκαμε μέσα από άλλη περιοχή. Είπε κάποια πράγματα. Δεν θεωρώ ότι υπόθηκε κάτι καινούργιο. Ήθελα όμως ένα δικό σας σχόλιο για το σύνολο των όσων είπε η κυρία Κουρκουτά. Αυτό που εγώ κατάλαβα και από τα λίγα που άκουσα είναι ότι επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά τον εαυτό της έτσι όπως τοποθετήθηκε αρχικά στο ξεκίνημα της προσπάθειάς της. Δηλαδή δεν είπε τίποτα καινούριο, δεν πρότεινε κάτι σημαντικό, δεν μας εξήγησε πώς προτίθεται να διοικήσει το Δήμο και ποιοι είναι οι στόχοι της. Κάτι που είναι το πλέον απαραίτητο να γίνει στο ξεκίνημα μιας τέτοιας προσπάθειας. Γενικόλογα πράγματα, συνθήματα που προσπαθούν να πλήξουν ακόμη και τους αντιπάλους, όμως επί της ουσίας τίποτα. Για την ίδια την κυρία Κουρκουτά ως πολιτικός στέλεχος, θα ήθελα λίγο την άποψή σας τώρα. 1,5-2 χρόνια γίνεται πλέον αδελφοποιητή. Με την σύγκρουση αυτή τη γνωρίζετε και καλύτερα. Θέλω να μπείτε λίγο την εικόνα που έχετε. Την κυρία Κουρκουτά την γνώριζα. Όχι βέβαια από κοντά, τη γνώριζα ως άτομο, ως έναν επιστήμονα του τόπου που
εκτελούσε το επάγγελμά της στη δική μας περιοχή. Οφείλω να πω ότι την είχα ψηλότερα. Πράγματι πίστευα πως είναι κάτι διαφορετικό. Και στο άκουσμα της υποψηφιότητάς της στην αρχή αυτής της προεκλογικής περίοδου, δεν σας κρύβω ότι είχα την εντύπωση ότι θα έχουμε μια ευπρεπή διαδρομή προεκλογική και μια εξέλιξη έτσι όπως ο καθένας θα προσπαθούσε να την ενεργήσει και να την δρομολογήσει για να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Διαψεύστηκα και διαψεύστηκαν όλοι οι πολίτες, διαψεύστηκαν όλοι οι δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας, διαψεύστηκαν και πολλά πρόσωπα μέσα από τη δική της παράταξη. Αυτό όμως είναι δικό τους θέμα, το αφήνω και πάω παρακάτω. Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας επιστήμονας αυτού του διαμετρήματος, έτσι όπως η ίδια λέει, γιατί μας το έχει πει πολλές φορές, θα χρησιμοποιούσε τέτοιες εκφράσεις για να χαρακτηρίσει τους αντιπάλους ποταπούς, μίζερους, ανθρωπάκια, πράγματα τα οποία τα συναντάς και τα ακούς στο πεζοδρόμιο, στα καφενεία, όχι όμως σε μια πολιτισμένη πολιτική αναμέτρηση. Δεν συνάδουν, λέτε, με το επίπεδο δύο ανθρώπων και που διεκδικούν. Και βέβαια όχι. Εγώ ποτέ, και το τονίζω αυτό, και αν κάποιος έχει τον τρόπο ή την δυνατότητα να με διαψεύσει, θα ήθελα να το κάνει, δεν την χαρακτήρισα ποτέ. Αν από μένα άκουσε κάποιος μία έκφραση η οποία πρόσβαλε την ίδια, θέλω να μου την πει, θέλω να μου τη φέρει τη δήλωση. Επίσης, θέλω να πω ότι η ίδια πολλές φορές και κατά την προηγούμενη περίοδο χρησιμοποίησε κάποιου είδους εκφράσεις, τις οποίες εγώ δεν έλαβα υπόψη μου και δεν απάντησα. Το χειρότερο που έχω πει εγώ για την κυρία Κουρκουτά είναι ότι τη χαρακτήρισα υποψήφια για υποψηφιότητα. Και δεν διαψεύστηκα, ήξερα τι έλεγα, πράγματι... Τυπικά αληθής χαρακτηρισμός. Ναι. Έτσι. Ναι, δεν, ναι. Δεν τον θεωρώ προσβλητικό, mm-hmm. Κάτι που έγινε. Δεν έχει απαξιωτικά στοιχεία, ναι. Κανένα. Και ένα τελευταίο, επειδή εσείς παρά τα όσα έγιναν, έχετε ήδη ξεκινήσει την τρίτη θητεία σας, ο Δήμος έχει ήδη ορίσει πρόσωπα και το μεγαλύτερο ζήτημα το ξέρουμε όλοι, κύριε Δήμαρχε, το σχολιάζει όλη η κοινωνία, είναι η καθαριότητα. Δηλαδή από εσάς, αν λέγαμε την κοινωνία τι ζητάτε από τον Κυρίνη για τα επόμενα χρόνια, είναι να καθαρίσει, να φέρει σε πέρας αυτή την ιστορία. Θέλω να πείτε λίγο τι γίνεται με αυτό. Πολύ καλή ερώτηση και μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε ένα ζήτημα που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Θα ήθελα όμως προηγούμενα και στην προηγούμενη μου παράγραφο, στην προηγούμενη μου τοποθέτηση, να πω ότι ένας πολιτικός έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ένα είναι η επιστημονική ικανότητα, η επαγγελματική δηλαδή. Ένα δεύτερο είναι η κοινωνική συμπεριφορά. Και ένα τρίτο, πιο πολιτικό περιεχόμενο. Σωστά. Υπάρχει, ναι, σε αυτήν την προσπάθεια και πορευόμαστε στην πραγματοποίηση ενός στόχου. Παίρνω το πρώτο, επαγγελματική ικανότητα. Με διαψεύδει αυτό το οποίο εγώ πίστευα και περίμενα και διαψεύδει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι επένδυσαν στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Που έκανε, ναι. Αυτό, κύριε Καυτεράνη, δεν είναι απλά ένα λάθος. Είναι μια εγγενής αδυναμία, μια αδυναμία η οποία χαρακτηρίζει την επάρκεια του ανθρώπου ο οποίος θέλει να διεκδικήσει μια τέτοια θέση, θέλει να πραγματοποιήσει μια τέτοια πολιτική διαδρομή που θα είναι αντάξια των αναγκών των, mm-hmm. των πολιτών. Αυτό δεν υπάρχει και εμένα με απογοητεύει και απογοητεύει το σύνολο των πολιτών του Δήμου μας και τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι τις στελεχώνουν. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική συμπεριφορά, το κάναμε συζήτηση και προηγούμενα, και σας εξήγησα ότι ενώ ποτέ δεν αναφέρθηκα απαξιωτικά στο πρόσωπό της, χρησιμοποίησε και για μένα και για τους ανθρώπους οι οποίοι στελεχώνουν τη δική μου προσπάθεια απαξιωτικά με τους χαρακτηρισμούς που ανέφερα προηγουμένως. Εμένα δεν είναι εύκολο να μην τους ξανααναφέρω. Κύριε Δήμαρχε, με ενόχλησε περισσότερο το ότι δεν ανέφερε και το όνομα. Για παράδειγμα, σε έπληξε ένας. Αυτή η λάσπη στον ανεμιστήρα είναι ενοχλητική όντως. Δηλαδή, μίζεροι άνθρωποι. Πες για έναν, για δύο. Αυτοί που σε. Απάντησε σε αυτόν που. Ονομάτισε, ναι, τους. Μην σαπίσουν. Είναι καλό το να το κάνεις, γιατί δείχνεις ότι από αυτούς ενοχλήθηκες
και δεν το πας πάρει το στο σύνολο και όλων αυτών τους οποίους σε εισαγωγικά έχεις απέναντι, πολιτικά απέναντι. Και να πάμε στο βασικότερο ίσως, που ενδιαφέρει όλους μας, ενδιαφέρει και τους δημότες του Δήμου Αλεξανδρίας. Το πολιτικό περιεχόμενο. Τι περιεχόμενο υπάρχει, ποιες είναι οι σκέψεις, ποιες είναι οι προθέσεις, ποιοι είναι οι στόχοι. Κανένα από τα τρία τα οποία ανέφερα δεν αναφέρεται πουθενά στα λεγόμενα της κυρίας Κουρκουτά. Δεν υπάρχει στόχος, δεν υπάρχει σκέψη, δεν υπάρχει προγραμματισμός. Δεν υπάρχει κάτι που να θεωρείται υλοποιήσιμο, μετρήσιμο. Εννοείται στο πρόγραμμα που είχε κατατεθεί δεν υπάρχει τέτοια πρόταση. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Γενικόλογα, πυροτεχνήματα, συνθήματα, επί της ουσίας τίποτε. Μάλιστα. Πραγματικό. Και στο ερώτημα τώρα που έθεσα και που είναι. Και καθώς... πάμε τώρα στο θέμα της καθαριότητας, το οποίο πράγματι απασχολεί όλους τους δημότες. Δεν είναι στην επιθυμητή κατάσταση, στην κατάσταση που και εγώ τουλάχιστον, πέραν της θέλησης και της ανάγκης των δημοτών, και εγώ δεν την θεωρώ ικανοποιητική. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Δεν θα κουραστώ να πω ότι το χαρακτηριστικό που αποδυναμώνει και δεν φέρνει τα καλά αποτελέσματα σε αυτή μας την προσπάθεια, το στοιχείο δηλαδή, είναι, το κύριο στοιχείο είναι η έλλειψη προσωπικού. Αντιλαμβάνεστε ότι με λίγο προσωπικό δεν μπορείς να πετύχεις. Εγώ θέλω μόνο ένα να ρωτήσω, εκπροσωπώντας την κοινή λογική και την λογική απέτηση του μέσου πολίτη. Θα λυθεί το θέμα αυτό, να βάλω έναν ορίζοντα. Μέσα σε ένα χρόνο, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα το κάνετε. Θα πιέσετε, θα κάνετε, θα λυθεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να ελπίζει ο πολίτης ότι με την... Επιγραμματικά θα σας πω πως πολύ σύντομα το πρόβλημα όχι απλά θα έχει εξαλειφθεί, θα είναι και ένα πλεονέκτημα του Δήμου μας, ένα πλεονέκτημα της διοίκησης, ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα μας κατατάσσει στους σύγχρονους λειτουργικά Δήμους. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα έρθω στη συνέντευξη που θα δώσετε βεβαίως και φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στην πορεία. Θα τα πούμε και στην πορεία όσες φορές χρειαστεί και θα ήθελα να μου δώσετε και την ευκαιρία να αναφερθώ και στα έργα όπως πολλές φορές. Ναι, βέβαια. Θα γίνει. Ναι. Αλλά οι συνθήκες είναι τέτοιες και τα ενδιάμεσα γεγονότα δεν μας το επιτρέπουν. Ναι. Πρέπει όμως να το κάνουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, αρχικά θέλω να διευκρινίσω ότι δεν έχουμε κομμάτι από την συνέντευξη που έδωσε η κυρία Κουρκουτά, γιατί πολύ απλά δεν μας προσκάλεσε. Είναι ίσως πρωτοφανές να έχουμε ένα τέτοιο γεγονός, το οποίο να έχει πάρει πανελλαδική διάσταση, να σχολιάζεται από όλα τα μέσα, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σε πανελλαδικό επίπεδο, και η κυρία Κουρκουτά, το επιτελείο της, όποιος εν πάση περιπτώσει είχε την ευθύνη των προσκλήσεων, κάλεσε μόνο τους καθόλου άξιους συναντέλφους στα τοπικά μέσα ενημέρωση, αγνοώντας όλους τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παρακολουθήσαμε την συνέντευξη αυτή από την αναμετάδοση που έκαναν τα τοπικά μέσα ενημέρωση. Πρέπει όμως κάποιος να εξηγήσει και στην κυρία Κουρκουτά και στο περιβάλλον της, αυτούς που είχαν την ευθύνη δηλαδή των προσκλήσεων, ότι δεν είμαστε στην εποχή του 50 στα Γιάννενα, όπου μαζί με το Γάλα Δοδόνη δίναγε τα υπηρετικά νέα για να ενημερωθούμε. Είναι μια εποχή που το διαδίκτυο έχει προχωρήσει και μάλιστα σήμερα για το θέμα αυτό της Αλεξάνδρειας υπάρχει ένας οριμαγδός σε πανελλαδικό επίπεδο, έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος. Άλλοι σχολιάζουν την κατάσταση με συγκατάβαση, άλλοι με ένα χαμόγελο κατανόηση, άλλοι ηρωνεύονται αυτούς οι οποίοι είχαν την ευθύνη να κάνουν ένα ψηφοδέλτιο και δεν το έκαναν και έμπλεξαν τον τόπο σε μια περιπέτεια πρωτοφανή για τα ελληνικά χρονικά στην αυτοδιοίκηση. Επίσης, θέλω να περιγράψω λίγο την εικόνα. Έδωσε συνέντευξη τύπου η κυρία Κουρκουτά μετά την ανακοίνωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, την ανακοίνωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου που έλεγε ότι έγινε λάθος, ότι το ψηφοδέλτιο της κυρίας Κουρκουτά έπρεπε να μετάσχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές και για τον λόγο αυτό προχωράει στην δήλωση ότι πρέπει να ξαναγίνουν οι εκλογές με τη συμμετοχή και του ψηφοδελτίου της κυρίας Κουρκουτά. Ήταν λοιπόν η συνέντευξη τύπου που έδωσε ένα κλίμα πανηγυρικό και ευχάριστο. Συμμετείχαν τα βασικά στελέχη του συνδυασμού με αναπτερωμένο το ηθικό, διότι βλέπουν να ανοίγεται μπροστά τους ένας δρόμος ο οποίος λέει ότι ενδεχομένως μετά από μια εκλογική μάχη να είμαστε εμείς οι νικητές. Η κυρία Κουρκουτά όλος περιέργως
όπως τουλάχιστον από το βίντεο φαινόταν, ήταν αμήχανη. Ανακοίνωσε βεβαίως με χαρά την απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, αλλά αμέσως μετά κατέβηκαν οι τόνοι και πέσαμε ξανά στην πεπατημένη, στην επιλογή της κυρίας Κουρκουτά της Μεμψημυρίας. Ξέρετε εμένα που με είπε ο κύριος Γκυρίνης σε μία ανακοίνωσή του να αυτοκτονήσω κτλ. Θέμα για το οποίο απάντησε ο κύριος Γκυρίνης και θα το δούμε λίγο παρακάτω. Όμως, με την ευκαιρία αυτή νομίζω ότι, και παρότι δεν εκλήθημε, ότι πρέπει να αναφέρω τα γεγονότα όπως πραγματικά συμβαίνουν. Η Ελλάδα, ξέρετε, είναι ένας χώρος όπου αναπτύσσονται οι μύθοι. Και με τη λογική αυτή, δηλαδή, ακούμε διάφορα παραμυθάκια, βλέπουμε ότι κυκλοφορούν δίπλα μας και πες, στο τέλος αρχίζουμε να πιστεύουμε και εμείς, σε πονάει η κοιλιά, στο τέλος πιάνεις την κοιλιά σου, λες, εσύ με πονάει και δεν το καταλαβαίνω. Πρώτος μύθος. Η κυρία Κουρκουτά είναι ένα νέο πρόσωπο στην αυτοδιοίκηση. Με συγχωρείτε, δεν είναι ένα νέο πρόσωπο. Η κυρία Κουρκουτά υπήρξε αντινομάρχης επιθυθείας Σπάρτσι. Όταν δηλαδή η νομαρχία έπαιζε σημαντικό ρόλο. Και ως τέτοιο πρόσωπο έχει βεβαίως αυτό το θετικό ότι έχει μία εμπειρία ως αντινομάρχης. Όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να μας δείξει και ποιο ήταν το έργο το οποίο παρήγαγε όταν ήταν αντινομάρχης με μια νομαρχία η οποία είχε ουσιαστική παρέμβαση και βεβαίως το σημαντικότερο πρέπει να μας δείξει ποια είναι τα έργα που άφησε στην περιοχή της Αλεξάνδρειας. Δεύτερο. Η κυρία Κουρκουτά είναι με τη νέα γενιά και επιλέγει να προωθήσει νέα παιδιά. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά εγώ στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Κουρκουτά έχω πάρα πολύ καλούς φίλους και αναφέρω ως παράδειγμα τον συντοπίτη μου, να ξεκινήσω δηλαδή από εκεί, τον Κώστα του Βενιόπουλο, ο οποίος έχει πάνω από 40 χρόνια ο άνθρωπος που ασχολείται επαγγελματικά πλέον με την τοπική αυτοδιοίκηση. Φαντάζομαι ότι κι αν το βγάλουν έξω από την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτός γύρω-γύρω από το Δημαρχείο θα περιφέρεται. Δεν μπορεί λοιπόν, και σταματώ μέχρι εδώ δηλαδή για να μην συνεχίσω παραπέρα, αλλά όποιος θέλει ας πάρει το ψηφοδέλτιο και ας δει λίγο την θητεία των ανθρώπων οι οποίοι μετήχαν, είναι έμπειροι, αλλά δεν ανήκουν στη νέα γενιά. Τρίτον. Η κυρία Κουρκουτά δεν ήθελε στο ψηφοδέλτιο πεπαλαιωμένους και για τον λόγο αυτό έδιωξε τον καλό μου φίλο του Σάκη τον Γκούγκα. Με συγχωρείτε, αλλά όμως η υποψηφιότητα της κυρίας Κουρκουτά εν πολλής εδράζεται στην δράση του Σάκη του Γκούγκα. Αυτός ήταν ο πρώτος ο οποίος την πρότεινε, ο οποίος σήκωσε το βάρος της υποψηφιότητας, ο οποίος την έφερε να γίνει υποψήφια και μετά επικράτησαν ενδεχομένως νεότερες φωνές, οι οποίες είπαν δεν θέλουμε παλιούς να τους βγάλουμε, να βάλουμε καινούργιες. Ο καθένας βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού του είχε την προσωπική του τακτοποίηση. Και ο Σάκης ο Γκούγκας θερούσε μία θέση. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και έτσι εξαιρέθηκε. Και επίσης να σημειωθεί εδώ ότι η κυρία Κουρκουτά, συνοδοιπόρος του Σάκη του Γκούγκα, υπήρξε στο παρελθόν όταν ο Σάκης ο Γκούγκας ήταν ο ίδιος ο Σάκης ο Γκούγκας. Δεν έχει αλλάξει. Ο Σάκης ο Γκούγκας έχει ένα χαρακτηριστικό, 40 χρόνια έχει την ίδια πρακτική, την ίδια λογική, την ίδια αντίληψη για τα πράγματα. Και κάποιοι ισχυρίζονται ότι η κυρία Κουρκουτά είναι ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει μία διαδρομή και τα λοιπά, σταθερή και τέτοια. Με συγχωρείτε, η κυρία Κουρκουτά ήταν και βασικός στέλεχος του Κωστή Στεφανόπουλου, της Διανά. Δεν ήταν σταθερά στη Νέα Δημοκρατία, έκανε τις επιλογές κατά καιρούς και έχει ένα ενδιαφέρον, θα δούμε λίγο στην πορεία, σε επόμενες συνεντεύξεις, τι έλεγε την εποχή εκείνη που ήταν στέλεχος με τον Κωστή Στεφανόπουλο, τι έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία. Και σε ό,τι αφορά τέλος την μη εμπλοκή της στα κοινά και τα λοιπά, ότι είναι μια αθώα πολιτική προσωπικότητα, με συγχωρείτε, αλλά η κυρία Κουρκουτά τουλάχιστον εγώ θυμάμαι ότι ήταν βασικός αντίπαλος της υποψηφιότητας του Μιχάλη Χαλκίδη. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, φίλη η κυρία Κουρκουτά, φιρτάτη όμως η αλήθεια. Πρέπει αυτά τα πράγματα να λέγουν. Και περνάω τώρα στον σχολιασμό της συνέντευξης του Παναγιώτη Γκυρίνη. Ξεκίνησε έντιμα λέγοντας, κύριε Καυτεράνη, όπως ακούσατε άλλωστε, θέλω πρώτα να απαντήσω σε μία φράση για την οποία κατακριθήκαμε σε ένα κείμενό μου πολιτικό, στο κάτω μέρος γράψαμε «Μη βιάζεστε να αυτοκτονήσετε». Μα είναι προφανές, λέει, ότι δεν αναφερθήκαμε στην φυσική εξόντωση, αλλήμον εκλογές έχουμε.
και πρέπει να κρατηθούμε και σε ένα επίπεδο. Ήταν προφανώς πολιτικό περιεχόμενο και έχει απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, όλοι το καταλαβαίνουμε. Είναι η γνωστή αυτή μεμψημυρία εμένα, την κακομοίρα που με είπαν κτλ. Υπάρχουν λέξεις οι οποίες παίρνουν νόημα από το κείμενο στο οποίο βρίσκονται, από τον διάλογο που αναπτύσσεται. Παραδείγματος χάρη, εάν συζητούν δύο φοιτητές για περίοδο, προφανώς εννοούν εξεταστική περίοδο. Εάν ένας πράκτορας τουριστικός ρωτάει ποια περίοδο θέλετε να επιλέξετε, προφανώς αναφέρεται σε ποια περίοδο θέλετε να πάτε ταξίδι, καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη κτλ. Εάν δύο κοπέλες συζητούν για τα οργανικά προβλήματα ή εν πάση περιπτώσει για την λειτουργία του γυναικείου σώματος και μιλούν για περίοδο, προφανώς αναφέρονται στην γνωστή αυτή και συμπαθή διαδικασία που εν πάση περιπτώσει βοηθά και στην αναπαραγωγή. Άρα λοιπόν τώρα μην κάνουμε όλοι ότι δεν καταλαβαίνουμε και ότι εθίγει για παράδειγμα κάποιος επειδή υπόθηκε η λέξη και στη τελευταία ανάλυση ετυμολογικά της είπε και να μην αυτοκτονήσει και αν ακόμη υπήρχε ένα τέτοιο ενδεχόμενο την προστάτευσε όπως είπε και αυτός. Το δεύτερο αναφέρθηκε στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, είναι αλήθεια. Το πρόβλημα, έχει απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το λάθος που έκανε η κυρία Κουρκουτά το βράδυ της 31ης Αυγούστου. Κατέθεσε ένα ψηφοδέλτιο, όλος περιέργος, σε έναν πίνακα, σε μία πλατφόρμα που σου υποδείκνει ότι έχεις λάθη, διόρθωσέ τα. Κατέθεσε λοιπόν ένα ψηφοδέλτιο προβληματικό, είχε λάθη. Γεγονός που το ομολόγησε και η ίδια. Μεταγενέστερα, ξεκίνησε μία προσφυγή το επόμενο δεκαήμερο, κάνοντας χρήση κάποιων επιμέρους διατάξεων, άλλοι λένε δικαίως, άλλοι λένε αδίκως, εμάς δεν μας πέφτει λόγος, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαδικασία, απερίφθησε πρώτη φάση, έκανε μια ένσταση, παρενέβηκε ο κύριος Γκυρίνης όπως είχε δικαίωμα και φτάσαμε σε αυτόν τον τραγέλαφο. Να έχουν γίνει οι εκλογές, να έχουν τελειώσει, να έχει οριστεί δημοτική αρχή και να υπάρχει το ενδεχόμενο ανοιχτό σε λίγους μήνες να ξαναπάμε σε εκλογές. Το λάθος λοιπόν έχει αφετηρία την κυρία Κουρκουτά. Σε αυτό είχε απόλυτο δίκιο ο Παναγιώτης Γκυρίνης. Και επίσης, να σημειώσουμε ότι ήταν απόλυτα σωστή η τοποθέτηση του κυρίου Γκυρίνη. Η κυρία Κουρκουτά προέβαλε την απέτηση να πάμε τώρα σε εκλογές. Σωστά λέει ο άνθρωπος. Με συγχωρείτε. Ξεκίνησε μία δικαστική διαμάχη για να πετύχει την επανάληψη των εκλογών. Υποχρεωθήκαμε να μπούμε και εμείς σε αυτήν τη λογική, να διεκδικήσουμε και εμείς μέσω της δικαιοσύνης το δικαίωμά μας να μην μετέχει στο ψηφοδέλτιο αυτό το οποίο κατετέθη λαθεμένα την 31η Αυγούστου το βράδυ. Απερίφθηκε την πρώτη φορά λέει. Απερίφθηκε τη δεύτερη φορά. Ήρθε μία στιγμή που ένα όργανο όπως είναι το διοικητικό πρωτοδικείο τη δικαίωσε. Το λέω όργανο διότι έτσι αναγράφτηκε και προφανώς με τη λέξη όργανο περιγράφει ένα τμήμα της δικαιοσύνης. Δικαιώνει λοιπόν. Τώρα που τη δικαίωσε ισχυρίζεται η κυρία Κουρκουτά ότι πρέπει να σταματήσουμε τώρα τη δικαστική διένεξη και να πάμε σε εκλογές. Με συγχωρείτε αλλά όμως δεν κολλάει, δεν στέκει. Ξεκίνησε μία διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης και βεβαίως θα ολοκληρωθεί και ενδεχομένως να πάμε και σε εκλογές. Δεν είναι απίθανο αυτό, αλλά όμως δεν μπορεί να σταματάει και δεν είναι έντιμο να ζητάει ένας να σταματήσει τώρα που κερδίζω εγώ. Εγώ έχανα 2-3 φορές, ήρθε μια φορά που και εγώ δικαιώθηκα, τώρα σταματάμε, πάμε τώρα σε εκλογές. Βεβαίως έχει δίκιο ο Παναγιώτης Γκυρίνης που λέει ότι θα συνεχίσω και θα διεκδικήσω και εγώ το δίκιο μου. Εκείνο που εντυπωσίασε όμως από την συνέντευξη ήταν η αναφορά του σε τρία επίπεδα. Πρώτα στο επαγγελματικό, το οποίο με ευγένεια αλλά σκληρά άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και είναι αλήθεια δηλαδή αυτό που λέει ότι εν πολύ στη κοινωνία δημιουργήθηκε και μία εικόνα περί ανικανότητας επαγγελματικής, πράγμα το οποίο δεν αληθεύει βεβαίως. Ήταν σοβαρό το λάθος που έκανε, βεβαίως, κανείς δεν αμφισβητεί. Έπλεξε τα στελέχη της σε μία περιπέτεια άνευ προηγουμένου, γεγονός το οποίο έχει χωλώσει πάρα πολλούς δηλαδή. Έμπλεξε έναν Δήμο σε μία περιπέτεια, μας έκανε διάσημους ως περιοχή Αλεξάνδρειας αρνητικά στο Πανελλήνιο, αλλά όμως αυτό δεν σχετίζεται με την δικηγορική της ιδιότητα και γι' αυτό σωστά είπε το σταματώ μέχρι εδώ. Το δεύτερο ήταν αναφέρθηκε σε κάποιες εκφράσεις, τις οποίες είχα αναφερθεί και εγώ σε
μία πρώτη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Κουρκουτάκη και της χρησιμοποίησε, έγραψε ένα πολύ όμορφο κείμενο, την επομένη της απόφασης του διοικητικού πρωτοδικείου. Πάρα πολύ όμορφο κείμενο που ξεκινούσε ότι εγώ και στην παιδική μου ηλικία δεν είχα δώρα, διότι ο πατέρας μου έλεγε κτλ. Κτλ. Και ήρθε ένα δώρο τώρα στις γιορτές, εννοούσε την απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου. Και κάποια στιγμή στο ξαφνικό, αλλά κάποιοι είχαν τις γιορτές αυτές να μου τις χαλάσουν, τυποτένιοι, μίζεροι και κάποιοι. Είναι απόλυτα σωστό αυτό που είπε ο Παναγιώτης Γυρίνης, ότι τα πολιτικά πρόσωπα και δι' ενός επίπεδου όπως η κυρία Κουρκουτά ξέρουν ότι όποιος ασχολείται με την πολιτική θα ακούσει και κάποια πράγματα. Γανώνεις το στομάχι και μπαίνεις μέσα. Αλλά δεν μπορεί με το παραμικρό τώρα η μίζερη, η τυποτένη, τα ανθρωπάκια κτλ. Κατεβάζει το επίπεδο την ώρα που καταγγέλει την απέναντι πλευρά ότι δήθεν έχει χαμηλή αντιληπτική ικανότητα σε ό,τι αφορά το επίπεδο που πρέπει να τηρηθεί. Νομίζω ότι αδικεί την κυρία Κουρκουτά, σε αυτό είχε απόλυτο δίκιο. Και το τελευταίο ήταν αυτό που είπε, ότι ξέρετε, δεν βρήκα μία πρότασή της ολοκληρωμένη. Η αλήθεια είναι, περιμένω και εγώ, περιμένω τώρα με αγωνία να ακούσω το πρόγραμμα της κυρίας Κουρκουτά. Εν τις πράγμες τώρα. Θέλω να κάνω 1, 2, 3, 4, όχι γενικώς και ορίστος. Ένα πρόγραμμα για αυτό, ένα πρόγραμμα για εκείνο, ένα πρόγραμμα για το άλλο. Και το σημαντικότερο ήταν η διαβεβαίωσή του ότι εγώ το κράτησα αυτό, διότι να σε αφήσει η ερώτηση ότι εγγυώμαι η καθαριότητα, η οποία είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η παράταξη Γκρίνη, ότι θα λυθεί σε χρόνο. Εγώ ρώτησα δηλαδή αν η απέτηση των πολιτών μπορεί να έχει την διαβεβαίωση από τον Δήμαρχο, και μου είπε ότι ναι, θα επιληθεί. Είδομαι. Αυτά λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε, να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο, μέχρι τότε να έχετε ένα ευχάριστο 24 ώρα.